Γεια σου Στέφανε. Γεια σου Αποστόλη. Το επόμενο Σάββατο, 17/9, κάνουμε μια ομιλία στο Λονδίνο. Το τίτλος του workshop είναι Extra Mile, σωστά? Indeed. Ωραία. Τι είναι για σένα το Extra Mile? Αν θέλουμε να το πούμε επί το ελληνικότερο, θα έλεγα ότι με μια λέξη είναι υπέρβαση. Θα έλεγα ότι αυτός που κάνει το Extra Mile είναι μπροστάρης. Και το μπροστάρης δεν μεταφράζεται ούτε ως αφεντικό, ούτε ως ηγέτης. Δεν είναι καν frontman, είναι κάποιος ο οποίος βγαίνει μπροστά και είναι κάποιος με ιδιαίτερη αγάπη και μεράκι, κάνει κάτι το οποίο όχι μόνο δεν του απαιτήθηκε, αλλά ούτε καν του ζητήθηκε. Extra mile κάνει ο δρομέας ή αυτός ο οποίος περπατάει την ώρα που βλέπει ένα σκουπιδάκι κάτι και σκύβει, το μαζεύει και το πετάει και το κάνει για τη συνείδησή του επειδή κανένας δεν βλέπει. Κάπου είχα διαβάσει ένα ωραίο ότι η πραγματική ζωή μου είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου, όταν κανείς δεν βλέπει. Η πραγματική ζωή μου είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου και όταν κανείς δεν βλέπει. Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Jim Rohn, ο αείμνηστος Jim Rohn, κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι εγώ ίδιος κάτι περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι κάνουν το extra mile, που όλοι μας λίγο πολύ το κάνουμε, αλλά κάποιοι περισσότερο, είναι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν πρώτα απ' όλα για δική τους συνείδηση. Είτε είναι ο σκουπιδιάρης ο οποίος θα μαζέψει εκείνο το σκουπιδάκι το οποίο έπεσε, που είναι η δουλειά του, είτε είναι κάποιος που δεν είναι η δουλειά του. Πρόσφατα είχα κατεβάσει τις κόρες μου στην πλατεία Σπυρίδων στη Βούλα και με το που τον είδε η μικρή μου κόρη πήγε κατευθείαν στον κύριο Φώτη, ένας καλλιτέχνης και ζωγράφος, ο οποίος κάθε Παρασκευή και Σάββατο στείλει το κουτί με τα εργαλεία του, τα πινέλα, πιένα, painting κτλ. Και κάνει τατουάζ στα παιδιά, επιπληρωμή φυσικά, αλλά με πολύ λογικές τιμές, τα οποία βγαίνουν το βράδυ στη βραδινή του στην έξοδο. Κάνει πραγματικά κομψοτεχνήματα στα χέρια ή στα πόδια των παιδιών, για να φεύγει ούτως ή άλλως σε μία εβδομάδα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα, απόφυτος της σχολής καλών τεχνών, θα μπορούσε κάλλιστα να γκρινιάζει ότι δεν έχει δουλειά ή ότι δεν παίρνει τα λεφτά που πρέπει ή που θα μπορούσε να παίρνει επειδή έχει βγάλει το πτυχίο που έχει βγάλει. Δεν γκρινιάζουν οι extra milers ποτέ. Είναι πάντα στη δράση. Και όπως έλεγε ο Στίβεν Κόβι, είναι οι δύο κύκλοι. Είναι ο κύκλος με τα θέματα που έχω να λύσω και το τι κάνω για να τα λύσω. Οπότε είναι το circle of concern, το γύρω-γύρω, και είναι το circle of influence. Είναι το τι κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα, το circle of influence, αυτό το οποίο περνάει από το χέρι τους, πάντα κάνουν τόσο πολλά, με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτει το circle of concern. Οπότε το θέμα τύχη, όπως έλεγε ο Κόβι, είναι διαφορά ανάμεσα στους δύο κύκλους. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν περισσότερα, λένε λιγότερα και έχουν πλήρη ανάληψη ευθύνης για τη ζωή τους. Ξαναλέω, είτε ένας σκουπιδιάρης, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος ταΐζει τις γατούλες, είτε ένας πατέρας ή μια μάνα, είτε ένας μικροεπιχειρηματίας είτε μεγαλοεπιχειρηματίας. Για μένα αυτό είναι extra mile. Τα λέμε λοιπόν το Σάββατο, 17/9, στο Λονδίνο, στο Novotel Canary Wharf, στις 11 ώρα το πρωί. Αποστόλη, καλησπέρα. Εν ώψη της ομιλίας μας, το ερχόμενο Σάββατο στο Λονδίνο, ήθελα να σου κάνω την ερώτηση που με έκανες και εσύ εμένα. Για σένα, τι σημαίνει τελικά extra mile? Διάβασα πρόσφατα ένα quote του Martin Luther King που λέει: η πιο επίμονη, η πιο σημαντική ερώτηση της ίδιας της ζωής είναι μία. Στο τέλος της ημέρας, τι θα κάνεις για τους άλλους ανθρώπους? Και πόσο ωραίο που ο Martin Luther King το είπε αυτό. Οπότε λοιπόν για μένα το extra mile είναι αυτό το οποίο δεν βλέπουμε, είναι αυτό το οποίο κάνουν λίγοι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις κανονικές σκάλες αντί να πάνε από τις κυλιόμενες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν ένα μονοπάτι το οποίο είναι δύσβατο, ένα μονοπάτι το οποίο δεν φαίνεται και ρισκάρουν. Δεν γνωρίζουν το τέλος, δεν ξέρουν που θα βγει. Κάποιοι δικαιώνονται, κάποιοι όχι. Ωστόσο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι η διαδρομή και όχι το ταξίδι. Για μένα το extra mile είναι η τόλμη, είναι το ρίσκο, είναι η διαφορετικότητα. Είναι αν δεν κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο, δεν θα νιώσεις τι μπορεί να είναι τελικά το extra mile. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο νομίζω, θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι θα ζήσουμε το επόμενο Σάββατο στο Λονδίνο
είναι ακριβώς αυτό, τον ορισμό του extra mile. Να δούμε, να συζητήσουμε, να βιώσουμε αυτά τα κομμάτια τα οποία θα μας οδηγήσουν σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, σε έναν τρόπο σκέψης που ταιριάζει στον καθένα από εμάς, αλλά πάντοτε με τη λογική του να ξεχωρίζω, του να μην βλέπω και να μην διαλέγω την εύκολη λύση, αλλά να κάνω τα πράγματα με το δικό μου ξεχωριστό τρόπο. Και εάν ο δικός μου ξεχωριστός τρόπος μπορεί να οδηγήσει κάπου, εκεί μπορεί να βρω και τη δική μου ευτυχία. Και να μην ξεχνάμε πολλές φορές αυτό που λέει και η ψυχολόγος μου, η Αλίκη, στον δρόμο, στον δύσβατο δρόμο που ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει, εκεί βρίσκονται τα κλειδιά για να ξεκλειδώσουμε την ευτυχία, τη χαρά, τη δική μας αλήθεια, λίγο πιο κάτω, στο τέλος του προορισμού. Οπότε λοιπόν, τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Θα χαρώ πάρα πολύ και εγώ να το ζήσουμε όλο αυτό. Και εγώ, φίλε.